Είναι δικό σου το κουτί. Είναι δική σου η ευθύνη. Κλείσε τα μάτια σου και άφησε με τα μάτια της φαντασίας σου να εμφανιστεί μπροστά σου ένα κουτί. Το οποιοδήποτε κουτί. Τι χρώμα έχει? Από τι υλικό είναι φτιαγμένο? Φαντάσου πως εκεί μέσα βρίσκονται όλες οι σκέψεις που ταλαιπωρούν το μυαλό σου συνέχεια. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις που έχουμε όλοι μας και που μας αγχώνουν ή που μας εμποδίζουν να συγκεντρωθούμε. Σκέψεις που δεν μας χρησιμεύουν κάπου. Σκέψεις που απλά συσσωρεύονται στο μυαλό μας, χωρίς την πραγματικότητα να ωφελούν πουθενά. Σκέψεις όμως που δεν μπορούμε να διώξουμε. Για φαντάσουτες λοιπόν στο κουτί. Σαν λέξεις ή σαν εικόνες, είναι όλες μέσα στο κουτί. Και κλωθογυρίζουν μέσα στο κουτί, όπως ακριβώς κλωθογυρίζουν μέσα στο κεφάλι σου. Και παρακολούθησε μέσα σου το πώς νιώθεις που είναι στο κουτί και όχι στο κεφάλι σου. Στην τσέπη σου έχεις ένα κλειδί. Πιάσ' το και βγάλ' το. Ποια είναι η υφή του? Ποια είναι η όψη του? Ποια είναι η μορφή του? Το χρώμα του, το υλικό του? Είναι το κλειδί του κουτιού. Θέλω να ανοίξουμε το κουτί όταν σου το πω και να απελευθερώσουμε τις σκέψεις. Θα παρατηρήσουμε τι θα γίνει όταν βγουν όλες μαζί έξω. Μη σχεδιάζεις τι θα γίνει, θέλω να αφαιθείς, να εμφανιστεί μπροστά σου ό,τι είναι αυτό που ασυνείδητο σου εγκέφαλος θα επιλέξει να σου εμφανίσει. Βάλε το κλειδί στην κλειδαριά και κλικ, άνοιξε το κουτί. Τι κάνουν οι σκέψεις, οι εικόνες? Τι κάνουν τα γεγονότα, οι αναμνήσεις που ήταν όλα αποθηκευμένα μέσα στο κουτί? Τι μορφή έχουν? Θέλουν να μείνουν, θέλουν να φύγουν. Έχουν κάτι να σου πούν?
Αν έχουν κάτι να σου πούν, άφησέ τες λίγο ακόμα έξω και άφησέ τες να σου μιλήσουν. Έχεις δύο επιλογές, ανάλογα με το πώς νιώθεις, ότι είναι ταιριαστό για εσένα να λειτουργήσεις αυτή τη στιγμή. Μπορείς να τις απελευθερώσεις αυτές τις σκέψεις πλήρως και να τις αφήσεις να φύγουν ή να τους πεις «Ελάτε πάλι πίσω, είναι ώρα για ύπνο, είναι ώρα να μπείτε πάλι στο κουτί σας». Κάνε ό,τι από τα δύο θεωρείς ταιριαστό για σένα αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθεις τώρα? Τι συμπεράσματα βγάζεις?